Ένας χαμός έχει γίνει με τους στίχους που ερμήνευσε σε συναυλία ο ηθοποιός Πάνος Βλάχος. Αυτός νομίζω τελευταία φορά εμφανιζόταν στη Μουρμούρα και μετά έφυγε για Αμερική. Νομίζω δεν κάνω λάθος. Αυτός είναι. Στους στίχους που παρερμήνευσε, τους άλλαξε, αναφέρθηκε στον Υπουργό Γεωργιάδη και στον δημοσιογράφο Πορτοσάλτε του Τουρκανάλ. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, τι είπε και να δούμε αντιδράσεις και από τον Υπουργό και από τον δημοσιογράφο. Πρώτα με το τραγούδι. Μέσα σε ένα σάκο βάλτε, μέσα σε ένα σάκο βάλτε, μέσα σε ένα σάκο βάλτε, από μη Πορτοσάλτε, μέσα σε ένα σάκο. Αυτά με το τραγούδι. Είμαι ο τελευταίος που θα υποστηρίξω το Γεωργιάδη ή τον Πρωτοσάλτε, αλλά όταν ακούς βάλτε σε σάκο, η πρώτη εικόνα που σου έρχεται είναι οι σάκοι που χρησιμοποιούν για να συλλέξουν σωρούς και πτώματα. Θα μου πεις πώς το ερμηνεύει ο καθένας. Μπορεί να θέλει να πει ότι διώχτε τους, αποβάλλετε τους. Βέβαια, το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό για σάκο, θα μου πεις χωράνε και οι δύο μέσα. Πάμε να δούμε πρώτα την αντίδραση από τον Γεωργιάδη και μετά του Αρίκου, ο οποίος μίλησε για μηνύσεις. Ξεκινάω με Γεωργιάδη, ο οποίος λέει τι κρίμα, ο Πάνος Βλάχος είναι πράγματι ταλαντούχος ηθοποιός, ο οποίος όμως θεώρησε εξυπνάδα να τραγουδήσει από σκηνής το τραγούδι που είδαμε. Δηλαδή να μας βάλουν εμένα και τον Άρης Πρωτοσάλτη σε ένα σάκο. Δηλαδή να μας σκοτώσουνε. Και αυτό λέγεται χιούμορ. Και αν αύριο ένας τρελός όντως το κάνει, τι θα λέει ο κύριος Βλάχος στις οικογένειές μας. Ζητώ συγγνώμη. Κρίμα, κρίμα, κύριε Βλάχε. Αρχικά να πιαστώ με το τελευταίο που λέει. Με την προστασία που έχεις υπουργέ, κανείς δεν πρόκειται να σε αγγίξει. Μην ανησυχείς. Τώρα, όπως σας είπα, είναι πώς το ερμηνεύει ο καθένας. Σίγουρα δεν χωράνε και οι δύο σε ένα σάκο. Ο ηθοποιός μπορεί να έλεγε διώχτε τους, μην τους παρακολουθείτε, μην τους ψηφίζετε, μην τους βλέπετε. Είναι όπως το ερμηνεύει ο καθένας. Σίγουρα ο σάκος όμως παραπέμπει σε πτώματα. Εντάξει, θα μπορούσε να το πει κάπως διαφορετικά αν ήθελε να κάνει κριτική και όχι έτσι. Πάμε και στον Αρίκο, ο οποίος φαίνεται ότι τον ψάχνει και εδώ βλέπετε αναφέρει μήπως γνωρίζει κανείς ποιος είναι και ανέρτησε και ο ίδιος ένα άρθρο στη σελίδα του και λέει ότι η δολοφονία ψυχαγωγεί ακόμα. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάμε για δολοφονίες όταν έχουν χαθεί τόσα άτομα στην πανδημία, μετά τόσα άτομα στη δολοφονία των Τεμπών. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το άρθρο που γράφει. Στο τέλος κλείνει ότι μιλάει για την αριστερά, για το χιούμορ που έχει και στο τέλος μιλάει και για μηνύσεις. Κλείνοντας, επειδή έχει γίνει μεγάλος ντόρος, ο ηθοποιός απάντησε και έκανε μια ανάρτηση. Πάμε να δούμε τι λέει ο ίδιος. «Η στίχη και η τέχνη μου ποτέ δεν έχουν σκοπό να υποκινήσουν τη βία. Δεν είναι το χιούμορ και η σάτιρα που γεννούν τη βία. Βάλτε και εμένα μέσα στο σάκο, ίσως έτσι να έρθουμε πιο κοντά». Δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ με αυτά που λέει, γιατί η λέξη σάκος παραπέμπει αλλού. Ίσως θα έπρεπε να βρει κάτι άλλο
να αναφέρει, ώστε να ασκήσει κριτική και να μην μιλάει για σάκους, αλλά αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Ο καθένας εμεινεύει όπως θέλει. Μπορείτε να εκφράσετε την άποψή σας κάτω στα σχόλια. Ό,τι άλλο προκύψει, τα λέμε και αργότερα στη μέρα.